Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7 για να αναλύσουμε παρέα με τον Κωστή Ραπτόπουλο τα τεκτενόμενα της τρέχουσας αγωνιστικής. Πρώτα να θυμηθούμε μαζί τα αποτελέσματα αλλά και το πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία για την τρέχουσα αγωνιστική της Super League 1. 11η αγωνιστική, Ολυμπιακός 25, ΠΑΟΚ 24, Άρης 23, ΑΕΚ 19, Παναθηναϊκός 15, Ατρόμητος 14, Βόλος 13, Αστέρας Τρίπολης 12, Όφη 12, ΠΑΣ Γιάννα 12, Απόλλων 9, ΑΕΛ 6, Πανετολικός 4 και Λαμία Ουραγός με 2 βαθμούς. Εδώ βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Ατρόμητος Άρης 2-2, Ολυμπιακός Βόλος 4-1, Όφη Απόλλων Σμύρνης 0-2, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 2-0, ΠΑΣ Γιάννα Λαμία 2-0, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-2. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με αναμέτρηση Πανετολικός ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Η επόμενη αγωνιστική έχει ντέρμπι. ΑΕΛ Όφη Παναθηναϊκός ΠΑΣ, Λαμία Ολυμπιακός Απόλλων Σμύρνης ΑΕΚ, Βόλος Πανετολικός, ΝΑΤΟ ντέρμπι, Άρης ΠΑΟΚ στην πρωτεύουσα στις 7.30 το απόγευμα την Κυριακή και την ερχόμενη Δευτέρα Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Αυτά είχαμε λοιπόν για την 11η αγωνιστική τη Super League 1. Να καλησπέρισω τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Πώς είμαστε, καλά? Από Κολωνάκι βλέπω. Όχι, όχι, όχι. Αλλά κοντά έπεσε. Τρομερό. Λοιπόν. Γράφει το γυαλί φοβερά. Να είσαι καλά, Κωστά μου. Λοιπόν. Είχαμε ωραία πράγματα και πολλή Ευρώπη. Και νομίζω ότι μπορείς να δώσεις την μπάσα να συζητήσουμε από τα πιο απλά. Ούτε Ολυμπιακού, φαντάζομαι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε το Αθηναϊκό ντέρμπι. Μία νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός και λίγοι την περίμεναν, είναι η αλήθεια. Εκτός το βλέπαμε. Ναι. Ο Νίκος Αβραμίδης, βέβαια, στη ραδιοφωνική εκπομπή την Παρασκευή είχε προβλέψει και ακριβές σκορ 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού με σκορ Μακέντα. Τον πήρα τηλέφωνο πριν το ματς να τον ευχηθώ για το Αργύριο Νικολάου και μου λέει 1-2 διπλό και απόλυση καρέρα. Ναι. Του λέω, ρε εσύ, χι το βλέπω. Μου λέει, εντεκάδα είδες. Βλέπω εντεκάδα και εδώ είναι το ωραίο το ζουμί. Δικαιωνόμαστε και οι δύο. Πριν από ένα μήνα, ενάμιση, όταν σοφολογούσα εγώ μέσα στο σπίτι από τον COVID, τη γλίτωσα όμως. Και είχαμε κάνει μια κουβέντα, θυμάσαι, και είχαμε συμφωνήσει ότι το 4-4-2 σε ανοιχτό στυλ που παίζει ο Μπόλωνη πρέπει να τα αλλάξει. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι το άλλαξε. Έκανε καλά και το άλλαξε. Επίσης, Κωστή, είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα πως με το που του δοθεί η ευκαιρία να έχει υγιής και τον Μαουρίτσιο και τον Κουρμπέλη και τον Πιτσιρικά τον Αλεξανδρόπουλο, θα τους βλέπαμε και τους τρεις ίδια εντεκάδα όπως και έγινε. Και όχι μόνο αυτό, που το πρόβλεψες εκπληκτικά, αυτός έβαλε και τέταρτο. Ουσιαστικά τον Βηγιαφάνες τον είχε σε λίγο πιο εσωτερικό. Δηλαδή είχε καθαρό εξτρέμ τον Χατζηγιοβάνη και φάνηκε ότι είχε πιο τέταρτο σε μια μπασταρδεμένη θέση το Βηγιαφάνες που ήταν πολύ σημαντικό στο να διαλύσει το κέντρο της ΑΕΚ. Μάλλον δεν θέλει να αφήσει το 4-4-2 και μας το παρουσιάζει λίγο καμουφλαρισμένο. Καμουφλαρισμένο. Λοιπόν, πολύ καλό πρώτο ημίχρονο από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι κάλλιστα το σκορ θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο υπέρ των πράσινων στο πρώτο μέρος. Με ένα Ζαχαρίτη να συνεχίσει τις πολύ καλές εμφανίσεις. Το οξύμορο, Κώστα, το διάβασα σήμερα στην Sport Day και το λέω, είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια η ΑΕΚ έχει αγοράσει από τον Παναθηναϊκό και τον Χουλτ και τον Ινσούα, δηλαδή τα δύο βασικά του αριστερά μπακ της περασμένης σεζόν, και τώρα έχει βγει ο Ζαχαρίτης. Δεν τραβάνε αυτοί. Mm-hmm. Γενικά η ΑΕΚ, καταρχήν δεν ξέρω αν ο Σιμόες ήταν έτοιμος να παίξει. Σε αυτό το μάτς έλειψε πολύ η παρουσία του. Συμφωνώ. Το άλλο είναι ότι ο Σάκοφ, όπως τον είδα, είναι με πολλά χιλιόμετρα και η λάδια η μηχανή, κουράστηκε και με τον τρίτο χαφ παραπάνω, γιατί ο Μάνταλος, έτσι όπως μπλοκάρανε τον Λιβάγια, πήγε να δώσει ντουμπλάρισμα επιθετικό και χανόταν ένας άλλος παίκτης στον χώρο του κέντρου, γιατί δεν προλάβαινε να γυρίσει, γιατί είχε καλό επιθετικό transition ο Παναθηναϊκός. Δεν προλάβαινε να γυρίσει πολλές φορές ο Μάνταλος σαν τρίτος. Και διαλύθηκε το κέντρο του Παναθηναϊκού, του της ΑΕΚ, και όπως είπες, θα μπορούσε να γίνει ένα μαγικό σκορ
και να έχουμε και φασαρίες μεγάλες στα σπάτα. Δηλαδή, θα πω κάτι extreme και θέλω την γνώμη σου. Εγώ είπα, ωραίο είναι με τον Καρλίτο Σέντερφορ ίσως να έκανε μεγαλύτερες μπελάδες. Εντάξει, το κάτσε τον κόλλο Μακέντα. Ήταν σωστός εκεί που το πλάσανε κτλ. Αλλά εντάξει, τώρα το αποτελέσματο και μετά, αν δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική, αλλά όποιο και αν έβαζε από του δύο, και τον Καρλίτο να έβαζε ή το Μακέντα που έβαλε, στο χώρο εκεί στο κέντρο τη άμυνα, με του center back που έχει διαλέξει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, εκτό από ένα Βασιλαντονόπουλο, όλη η τετράδα τη άμυνα, βάλε Τσιγκρίς Γκυγέρο, βάλε Ισούα Ντεφορμέ, βάλε Λόπετ Ντεφορμέ, βάλε Μπακάκι που δεν μπορεί, βάλε Παολίνιο που δεν μαρκάρει. Είναι μια τραγωδία η τετράδα της άμυνας της ΑΕΚ και έξω και ο Σιμόες, για ποιους λόγους δεν ξέρω. Ακριβώς. Πάντως εγώ είδα ένα λάθος. Νομίζω πάντως ότι με ντεφορμέ, εκτός από τον Βασιλαντονόπουλο, όλα τα υπόλοιπα κρύα μπακ της ΑΕΚ, με ένα κεντρικό αμυντικό δίδυμο στο οποίο φαίνεται ότι ο Καρέρα ανακατεύει την τράπουλα, αλλά δεν μπορεί να βρει τη χημεία έχοντας τον Τζιγκρίνσκι εκτός. Η απουσία του Σιμόες έδειξε ακόμα μεγαλύτερη, γιατί ο Πορτογάλος είναι ο πιο έμπειρος και ο πιο κατάλληλος για να κουμπώσει την άμυνα με τη μεσαία γραμμή. Κάτι που δεν κάνει ούτε ο Σακόφ ούτε ο Κρίστισιτς. Ναι. Πάρα πολύ σωστό. Γιατί ο Σιμόες σε αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να συμμαζέψει κάποια ασημάζευτα. Πάντως ο Μπολόνι έκανε ένα λάθος και θα το πλήρωνε στο τέλος. Πιστεύω. Ενώ έκανε σωστά τις άλλες αλλαγές, πιστεύω και βλέπω, πετάει τρίτο στόπερ τον Μπούγκουρα, σωστό, αλλά νομίζω ότι κακώς βγάζει τον Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος αλώνιζε. Ναι. Και πήρε ΑΕΚ μέτρα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Ναι, κακώς έβγαλε τον Αλεξανδρόπουλο, γιατί ο Αγιούμπ δεν φάνηκε καθόλου και ίσως να ήταν και ο μοιραίος στο τέλος με τα χαζά φάουλ που έκανε και τον τρόπο που έχανε την μπάλα. Ένα αυτό. Δεύτερο, εντάξει, θέλησε να βάλει τρία στόπερ. Ο Πούγκουρας ήταν κρύος ουσιαστικά. Έχασε τον Ολιβέρα στη φάση που μείωσε η ΑΕΚ και καρδιοχτύπησε στο τέλος ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, αυτό. Αυτούς έχει. Αυτούς έχει. Ο Βιαφάνιες ζήτησε ο ίδιος αλλαγή. Έβαλε τον Χουανκάρ. Νομίζω ότι με τον Ζαχαρίτη σε τόσο μεγάλη φόρμα, ενδεχομένως μελλοντικά να δούμε τον Χουανκάρ μπροστά από τον Ζαχαρίτη, γιατί πολύ απλά πλην του Χατζηγιοβάνη δεν υπάρχει κάποιο εξτρέμ από το υπάρχον ρόστερ που να ξεχωρίζει στον Παναθηναϊκό. Ναι, και η ΑΕΚ φάνηκε επικίνδυνη και ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό δεν τράβηξε ο Τάγκοβιτς από τη δεξιά μεριά, όπου ο Γιαφάνης δεν θα ερχόταν πίσω σαν να μαζέψει το μπακ που θα ανέβει. Αν ο Τάγκοβιτς ήταν σε καλή φόρμα, ίσως από εκεί το Παναθηναϊκό να τον έκαναν ζημιά. Αλλά επαναλαμβάνω, για να μην είναι καλή φόρμα, έπαιξε το ρόλο του Ζαχαρίτης, ο οποίος δείχνει ότι είναι μια πολύ καλή παρουσία με τον Αλεξανδρόπουλο. Σωστά τον Μπουζούκι τον πετάει έξω και του λέει, κοίταξε, είσαι πολύ πίσω κτλ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός και με τον Βέλεθ στα στόπερ ναι, εκεί ήθελε να κουμπώσει και εκεί το δίδυμο. Ο Σάντζες δεξιά, ούτε καλός πολύ, κακό δεν τον λες. Χθες ήταν καλός. Χθες ήταν καλός. Ναι. Καλή ομάδα. Δεν είναι Γιώχανσον, αλλά και αυτό ναι, σταθερά στέκεται. Ανεβαίνει. Σταθερά ανεβαίνει. Πλάκα στην πλάκα με την νίκη αυτή ο Παναθηναϊκός δεν πήρε μόνο και ψυχολογία, αλλά έχει και βαθμολογικά ωφέλη γιατί σκαρφάλωσε στην πέμπτη θέση του πίνακα. Θυμίζω ότι φέτος στόχος είναι έξοδος στην Ευρώπη, αφού έχει εκτίσει την τιμωρία των 3 ετών της απουσίας του από την UEFA. Οπότε πάμε να δούμε και τις φάσεις που έχουμε ξεχωρίσει από το ντέρμπι. Η πρώτη είναι το γκολ με το οποίο ανοίγει το σκορ ο Παναθηναϊκός. Εδώ είναι ο ωραίος συνδυασμός του Βιγιαφάνιες με τον Χατζηγιοβάνη που έκανε σωστά και την κίνηση και την assist στον Μακέντα. Από εκεί ο Ιταλός πλάσαρε σωστά για το 0-1. Νομίζω ότι στο σύνολό της από την αρχή και στην εξέλιξή της η φάση... Έδωσε πλάτος ο Βιγιαφάνιες στον Χατζηγιοβάνη. Από τις λίγες φορές που έχουμε δει τον Χατζηγιοβάνη να τρέχει στον άξονα ναι. και να δίνει την assist
Δηλαδή περισσότερο τον έχουμε δει να σεντράρει, να πηγαίνει στη γραμμή και ίσως έχει αδικήσει τον εαυτό του ο Χατζηγιοβάνης. Θα τον βοηθήσει ο Πόλωνη να βρει πιο κεντρικά σημεία στην επίθεση. Αυτή η πάσα και αυτή η κίνηση δείχνει ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να πάει πολύ καλά και κατά συνθήκη στο κέντρο όταν γυρίσει. Δηλαδή μπαίνει ας πούμε από δεξιά, κλείνει και μπορεί να δώσει μια πάσα στον άλλο, τον εξτρέμ ή στο δεκάρι, στο φορ. Ακριβώς, έχει δηλαδή αυτό το... ακριβώς. Αν αποβάλει αυτή την ανασφάλεια που είχε προωθούμενος από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα, δηλαδή να παίζει πάνω στη γραμμή μόνο και συγκλίνει προς τον άξονα, κάτι που κάνει πολύ καλά, ας πούμε, ο Τζόλης. Θα πάμε μετά στο μετά. Παιδί θαύμα του ΠΑΟΚ. Μπορεί να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Το 2-0, στο 2-0 όλα τα λεφτά είναι η προσπάθεια του Ζαχαρίτη. Εδώ. Και το παρεβάλλε στον Κουρμπέλη. Στον Κουρμπέλη πιστώνουμε το ότι αν και χαφ, χώθηκε εκεί, ναι, και πλάσαρε έτσι και λίγο τυχερά. Ο Ζαχαρίτης εδώ φαίνεται ότι κάνει την τρίπλα, μπαίνει, παίρνει το ενασμένα, αλλά έχει και την οπτική αυτή, πώς τη λένε, να σηκώσει το κεφάλι και να δει. Θα έχει οπτική επαφή με τη μεγάλη περιοχή. Θα μπορούσε να κάνει μια σέντρα και να πάει πλάγιο, για παράδειγμα. Ή να πάει στο δεύτερο δοκάρι, όπου ήταν κλεισμένος καλά, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, του Παναθηναϊκού που έβγαινε, ο Χατζηγιοβάνης ποιος ήταν. Είδε τον άλλο να πατάει και του την έκατσε. Δηλαδή το κάνει ολοκληρωμένα. Δεν είναι ότι μπαίνει, κάνει την τρίπλα, του στρώει. Ακριβώς. Είναι ότι βλέπει τον άλλον ότι έχει μπαίνει, κάνει την τρίπλα, έχει σηκωμένο το κεφάλι και κοιτάει. Γιατί κάποιοι θα σου πούνε ότι και μηχανικά μπορεί να τη βγάλει την μπάλα στο πέναλτι, έτσι. Είναι από τις σπάνιες φορές που έχουμε τον Κουρμπέλη. Αντί να γίνεται τρίτο στόπερ πολλές φορές και να βοηθάει την άμυνα, να πατάει περιοχή βέβαια. Εδώ έχει μια εξήγηση και θέλω την τοποθέτηση. Είναι πολύ απλή η εξήγηση. Υπήρχε και ο Μαουρίτσιο και ο Αλεξανδρόπουλος στην εντεκάδα. Μα αυτό το είπε και ο Μπόλωνη, για να σε προλάβω, Κωστή. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Ότι έχω τρία χαφ και κάθονται οι δύο και πατάει ο άλλος. Μπορεί την άλλη φορά να κάτσουν οι δύο να πατήσει ο τρίτος, ο άλλος. Ναι. Ναι, ακριβώς. Σπάνια τον έχω δει σε τέτοια κίνηση το Κουρμπέλι εγώ. Πολύ σημαντικό. Είναι βελτίωση αυτό το πράγμα. Να δούμε την ευκαιρία που χάνει η ΑΕΚ με τον Ανσαριφάρντ για να μπει πιο νωρίς στο παιχνίδι. Εδώ είναι ο Λιβάη Γκαρσία, έχει την σέντρα και ο Ανσαριφάρντ. Εκεί θα βγει μπροστά από τα στόπερ του Παναθηναϊκού. Το γιατί το βλέπουμε εδώ. Ναι. Ήδη κινείται στην πλάτη του Βέλεθ, αν δεν κάνω λάθος. Και απλά η κεφαλιά θα περάσει out από τις λίγες τελικές. Ο στόπερ βλέπει την μπάλα, αλλά όχι τον παίχτη. Από τις λίγες τελικές που έχει η ΑΕΚ. Και τον γκολ του Ολιβέρα, στο οποίο φταίει ο Πούγκουρας, έχοντας περάσει ούτε λεπτό νωρίτερα στο παιχνίδι. Εδώ δεν έχει αντίληψη του χώρου και πού κινείται ο Πορτογάλος Φορ. Και ο Ολιβέρα... Εκεί δεν το χάνει για το 1-2. Η assist από τον Παολίνιο. Λοιπόν, θα... Παολίνιο μπροστά. Βγαίνει. Ναι. Το κακό είναι ότι πίσω είναι το πρόβλημα. Ο Παολίνιο βγαίνει. Ο Σουάρες του Πάου βγαίνει. Πίσω είναι το θέμα. Πίσω είναι το θέμα. Δεν κόβουνε. Λοιπόν, να δούμε σε κάρτα τώρα το αρνητικό σερί που συμπλήρωσε η ΑΕΚ έχοντας χάσει ήδη τρία σερί παιχνίδια εντός έδρας. Αυτό είχε συμβεί το 1986-87 όταν είχε ιτηθεί από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Όφη. Επαναλαμβάνω, μετά από 34 χρόνια η ΑΕΚ χάνει τρία σερί μάτς εντός έδρας, γιατί μπορεί να έχουν δύο ομάδες κοινή έδρα στο ΆΚΑ, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, αλλά η ΑΕΚ ήταν τυπικά η γηπεδούχος στο χθεσινό αλλά παιχνίδι. Αλλά εκεί τότε η ΑΕΚ είχε Ζαφυρόπουλο, δηλαδή είχε φύγει ο Μπάρλος, πέρασε σε κάτι Παναγίδες, κάτι Πασόκ, εκεί κάτι ιστορίες, πήγε ο Ζαφυρόπουλος. Η ΑΕΚ ήταν η τέταρτη ομάδα του πρωταθλήματος τότε. Δεν ήταν η ΑΕΚ που θέλουν, ας πούμε, οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ τώρα με το γήπεδο, με την προοπτική, με το Μελισανίδη κτλ. Ήταν αυτό που άρρωστη, πώς να σου το πω. Ναι. Δεν έκανε πρωταθλητισμό, ήταν πίσω. Εντάξει, τη θυμάμαι τη χρονιά του Φαφιέ, τη θυμάμαι πολύ καλά. Και ήταν άλλη ΑΕΚ, δηλαδή ανυπόλυπτη. Τώρα είναι πρωταγωνίστρια. Δεν, τώρα αυτό είναι ένα στατιστικό το οποίο είναι πιο βαρύ.
γιατί δεν είναι η ΑΕΚ του Φαφιέ και του Ζαφυρόπουλου. Mm-hmm. Μελισσανίδη. Ο Μελισσανίδη τον έχουμε ψηλά. Και το λέμε, πάρε τετράδα καλύτερη στην άμυνα. Μπροστά είσαι καλός. Λοιπόν, κάτι πίσω. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ και η διοίκηση ΑΕΚ, κύριος, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, φαίνεται να στηρίζει τον Καρέρα. Την ίδια ώρα διαβάζουμε πως η αποζημίωση που αναγράφεται στο συμβόλαιο του Ιταλού Τεχνικού δεν είναι τόσο μεγάλη που να απαγορεύει μια άμεση απόλυσή του. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως είναι δεφορμένο ο Καρέρα. Είχαμε πριν 15 μέρες κάνει μια εκπομπή και είχαμε γράψει, είχαμε πει ότι το... Δηλαδή ψάχνει τον πελάτη να βρει με ναι. κάποιες κινήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή κάπου ψάχνεται σαν να το θέλει, σαν να λέει διώξε. Έχει ένα άλοθη, γιατί όπως έχουμε πει, ειδικά στα μετόπισεν η ΑΕΚ αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα φέτος, είτε με ντεφορμάρισμα παικτών, είτε με παίκτες που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι και δεν έχουν δείξει πράγματα. Δεν μπορεί να γίνουν ηγέτες στην άμυνα με το καλημέρα. Αλλά και αυτός με την διάταξη που επιλέγει σε πολλές των περιπτώσεων, αλλά και το λανθασμένο rotation που κάνει, όπως τώρα στην Ευρώπη και στο ντέρμπι, και αυτός έχει πολλά λάθη. Λοιπόν, θυμάσαι ένα ρεπορτάζ της Μέρης Πετροπούλου την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε εδώ, την Παρασκευή, που είχες βάλει τα δίδυμα ναι. και η τριπλέτα το στόπερ mm-hmm. που έψαχνε να βρει εδώ και πολλά μάτς, δεν έχει βρει χημεία, δεν να έχει βρει δύο σταθερούς. Δεν έχει έναν, ούτε έναν, να πει αυτός είναι μόνιμος και θα βάλω. Αν είχε υγιή το Τσιγκρίνσκι, είναι δεδομένο πως θα ήταν ο Τσιγκρίνσκι ναι. ο ένας. Έτσι. Παρεπιπτόντως να πούμε στις επόμενες εκπομπές, θα κάνουμε και μια σύγκριση, γιατί γίνεται πολλή κουβέντα για το ρόστερ που είχε η ΑΕΚ όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα πριν από λίγα χρόνια και το υπάρχον. Τώρα θα αδικήσουμε τον νικητή του ντέρμπι Παναθηναϊκό, αλλά για οικονομία χρόνου θα δούμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάντα η επικαιρότητα επιτάσσει και το ενδιαφέρον είναι στον ιτημένο την επόμενη Έτσι. Μέρα από ένα ντέρμπι. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακό αλλά και Άρη. Καταστροφική αποδείχθηκε η εβδομάδα που πέρασε για την ΑΕΚ, καθώς μετά από τον επίσημο αποκλεισμό από το Europa League και την εντός έδρας ήττα με 2-4 από την Μπράγκα, ήρθε ακόμα μια ήττα από τον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά με 1-2 χθες, με τους πράσινους να είναι αυτοί που έπαιξαν σαν το φαβορί του αγώνα και την ΑΕΚ να απογοητεύει για ακόμα μια φορά. Οι πράσινοι μπήκαν δυνατά και αποφασιστικά, έχοντας το πάνω χέρι στην αναμέτρηση και λίγο έλειψε να ανοίξει το σκόρ 3 όταν ο Μαουρίσιο έχασε την ευκαιρία της σεζόν, καθώς βρέθηκε ανενόχλητος στο ύψος της μικρής περιοχής ύστερα από εξαιρετική σέντρα του Τάσου Χατζηγιοβάνι. Μπορεί η ευκαιρία του Βραζιλιάνου να αφύπνισε τους παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι επιχείρησαν να αναλάβουν τα ηνία του αγώνα, αλλά οι παίκτες του Μάσιμο Καρέρα δεν έκαναν αισθητή την παρουσία της. Στο 30, οι πράσινοι ανέλαβαν εκείνη την πρωτοβουλία των κινήσεων και τελικά πήραν το προβάδισμα στο 34 με τον Μακέντα. Ο Σάντζες συνεργάστηκε με τον Χατζιοβάνι, ο οποίος απέφυγε υπέραχα τον Ινσούα και πλάσαρε τον Τζιτόντα ο Ιταλός για το 0-1. Η τρικυμία στην κυτρινό μαύρη άμυνα δεν λέει να κοπάσει αρκετά συνεχόμενα βράδια και όπως ήταν αναμενόμενο, ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους όταν ο Ζαγαρίτης έκανε μια υπέροχη ατομική προσπάθεια, απέφυγε εξαιρετικά τον Βασίλο Αντωνόπουλο και γύρισε την κατάλληλη στιγμή στο Κουρμπέλι που νίκησε τον Τζιτόντα για το 0-2. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξαμε καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Μια τέτοια ήττα πονάει πάντα. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε τα λάθη μας και να τα δουλεύουμε. Βέβαια, όταν έχεις μάτς κάθε τρεις μέρες, δεν μπορείς να δουλέψεις όσο θέλεις, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας. Ναι, σίγουρα αυξάνεται η πίεση. Ιδίως όταν χάνεις, αυξάνεται η πίεση. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Εμείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να κοιτάξουμε τη συνέχεια. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μάσιμο Καρέρα προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του, βάζοντας στο τερέν τον Παολίνιο και τον Γκαρσία αντί τον Βασιλαντονόπουλο και Τάνκοβιτς, χωρίς να τα καταφέρει και πάλι η ΑΕΚ να δημιουργήσει κάποια αξιόλογη ευκαιρία την ώρα που η κλεψίδρα άδειαζε. Η ώρα να αλλάξει το σύστημα ήρθε στο 66 με τον Ολιβέρα να παίρνει τη θέση του Σακόβ, πηγαίνοντας στο πλευρό του Ανσαριφάρ, δημιουργώντας ένα 4-4-2, δείχνοντας πως η ΑΕΚ έχει επιθετικές τάσεις, χωρίς αυτό να αποτυπώνει τόσο γρασίδι, με τις ευκαιρίες να μην έρχονται εκτός κάποιων εξαιρέσεων. Στο 87, και αφού η πίεση από τους κινδυνόμαυρους αυξανόταν και τον Παναθηναϊκό να προσεγγίζει πιο αμυντικά το μάτς, ο Νέλσον Ολιβέρα έκανε αυτό που έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα, δηλαδή να σκοράρει. Ο Πορτογάλος εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Παολίνιο και την αδυναμία του Πούγκορα να απομακρύνει την μπάλα, νικώντας το Διούδη με κοντινό σουτ και μειώνοντας 1-2. Η Ένωση προσπάθησε να φτάσει στην ισοφάριση, αλλά στο 89 ο Σέγκεφετ πρόλαβε τον Λιβάγια πριν πλασάρει τον Διούδη, ενώ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων η κεφαλιά του Χνίτ πέρασε πάνω από την εστία.
Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ, καθώς είχε καταφέρει να ιτηθεί και από τη Ζόρια με 0-3, από την Μπάργκα με 4-2, αλλά και την Κυριακή από τον Παναθηναϊκό. Ρεκόρ που ταξιδεύει το δικέφαλο 34 χρόνια πίσω, όταν η Ένωση είχε ιτηθεί από τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και Όφη επί ημερών Φαφιέ. Αυτή η εικόνα απογοητεύει και σίγουρα υπάρχουν ευθύνες που βαραίνουν άπαντες, άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Ξεκάθαρα οι ευθύνες βαραίνουν τους παίκτες που αγωνίζονται και αυτοί έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Σίγουρα στο κακό αποτέλεσμα φταίνε και οι παίκτες και ο προπονητής. Σε ποσοστό 90% είναι δική μας ευθύνη. Η ομάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Αυτοί ξεκινήσαμε, αυτοί βγάλαμε την ομάδα στην Ευρώπη, αυτοί θα συνεχίσουμε. Και μπορεί να απογοητεύει στις τελευταίες αναμετρήσεις, είτε με τα αποτελέσματα είτε με τις επιλογές κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά όπως τόνισε ο Μάσιμο Καρέρα σε μια σύντομη ομιλία του στα αποδυτήρια, οι δύσκολες στιγμές είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και πρέπει να δουλέψουν όλοι μαζί και να κοιτάξουν μπροστά. Και ο Δημήτρης Μελισανίδης μοιάζει να εμπιστεύεται τον Ιταλό, καθώς θέμα αλλαγής προπονητής στην ΑΕΚ δεν υπάρχει. Στη διοίκηση είναι σαφώς απογοητευμένη και σκεπτική με τα τελευταία μάτς και γι' αυτό το λόγο μάλιστα δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες να υπάρξει συνάντηση μεταξύ του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ και του Ιταλού προπονητή, προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις. W Reaction Collagen, λοιπόν, γιατί ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε την υγεία μας και πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μία σπίδα προστασίας, να έχουμε οπωσδήποτε μία σπίδα προστασίας εναντίον στις ιώσεις, στις λοιμώξεις και σε όλα αυτά που κυκλοφορούν και μας απειλούν όλο το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι. Ακόμα όλες τις εποχές του χρόνου δυστυχώς έχουμε πραγματικά προβλήματα. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω το εξής. Πίνοντας τον W Reaction Collagen, το οποίο είναι ιδανική φόρμουλα που βοηθάει τον οργανισμό μας. 2-11-1600 είναι και ο αριθμός ο οποίος αυτός έχει την υπερπροσφορά με τα δύο κολαγόνα και 100 σπιρουλίνες που παίρνετε δώρο, με δώρο τα έξοδα αποστολής. Τώρα όμως τηλεφωνώντας, μόνο 39 ευρώ, πραγματικά είναι μια ιδανική προσφορά. Γιατί τώρα θα μου πείτε. Είναι κολαγόνο με υαλουρονικό, σύμπλαγμα βιταμινών B, μαγνήσιο, MSM, συνένζυμο, Q10, βιταμίνη C. Όλα δηλαδή αυτά που χρειαζόμαστε για να έχουμε ενέργεια και καλή υγεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και να πούμε επίσης ότι οι σπιρουλίνες που δίνουμε δώρο, οι οποίες δεν περιέχουν ιόδιο και φυσικά το κολαγόνο δεν περιέχει ζάχαρη, που είναι επίσης σημαντικό για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει την οποιαδήποτε διατροφή για τον οποιονδήποτε λόγο. 2-11-1600 για συμπλήρωμα διατροφής, ιδανικό για τον οργανισμό τον οποίο χρειαζόμαστε να έχουμε έτσι με ενέργεια και φυσικά να έχουμε καλή υγεία. Και είναι σημαντικό οπωσδήποτε να γλιτώσουμε από οποιοδήποτε πρόβλημα. Αρθρώσεις, να μην έχουμε προβλήματα, μην έχουμε πόνους. 2-11-1600 λοιπόν, γρήγορα 39 ευρώ, 2 W Reaction Collagen και 100 σπιρουλίνες δώρο και φυσικά δώρο τα έξοδα αποστολής.
Δοκάρι και μέσα μέρος δεύτερο. Να πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Πολλοί κοστοί λένε πως το τελικό 4-1 αδικεί τον Βόλο με βάση το ευρύ σκορ, έτσι. Και ότι ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε, για να το πω διαφορετικά, πιο πολύ από όσο ενδεχομένως να φανερώνει αυτό το τελικό 4-1. Δεν αδικεί καθόλου το Βόλο. Και θα πάω στο πνεύμα του Νίκου Αλέφαντου. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις, καταρχήν να πω ότι πρέπει να πάρει κάποιος το Δουβίκα από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ όσο είναι γρήγορα καιρός. Δεν ξέρω. Τον ΠΑΟΚ δεν τον βάζεις μέσα. Ορίστε. Τον ΠΑΟΚ δεν τον βάζεις μέσα. Ναι, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Βάζω και τον Άρη, να έχει λεφτά. Γιατί Γιάννη έγινε κάτι. Τις προάλλες σταμάτησαν στην Αθήνα τον, πώς το λένε, τον Καρυπίδη, η αστυνομική. Του λένε, ποιος εσύ? Λέει, πρόεδρος του Άρη. Δεν ξέρω, λέει, δώσ' το κινητό. Πώς μετακινήσε, λέει, έτσι. Λέει, τι πάτησες? Το 1, το 2, το 3, το 4, το 5, το 6. Όχι, λέει, το 7. Τι 7, δεν έχει 7. Πάω, λέει, στη θύρα 7. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει τώρα αστυνομικός Μελισανίδη, Σαββίδη και Μαρινάκη. Έτσι. Μελισανίδη, Σαββίδη, Μαρινάκη. Μόλις τον δει, εδώ το χέρι, μόλις είδε τον άλλον, φέρει τα στοιχεία σου. Αυτό και μόνο. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι. Ναι. Αυτό είναι παραπολή ή έχει συμβεί? Οι άλλοι έχουν λεφτά, πάρτε το. Ένα. Και το άλλο, εγώ βλέπω και στην Ευρώπη ότι τους μεγάλους παιχταράδες, όλα τα πρωταθλήματα, όταν τους αφήσει στη ζώνη, θα έρθει ο παιχταράς που βάζει γκολ με το δεξί πόδι, με το αριστερό πόδι, με τρίπλα, στην αντεπίθεση, στο κεφάλι, με σουτ, ό,τι θέλεις. Εκεί άμα τον αφήσει σε ζώνη, θα πάει 6 φορές η μπάλα στην περιοχή, θα την πάρει, θα τριπλάρει τους δύο στόπερ γιατί θα είναι μακριά ο ένας από τον άλλο και θα σου βάλει 3 γκολ και θα πει μετά άδικο το αποτέλεσμα. Τι άδικο? Και τι άδικο? Ο άλλος έχει παίκτη και εσύ τον φυλάς σε ζώνη. Απλό είναι. Δεν είναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός χθες έπαιξε χωρίς τρίτο χαφ, έπαιξε με το Φορτούνι δεκάρι, δυο καθαρόνερμα εξτρέμ, ο Μπουκαλάκης αργός. Εντάξει, και ο Καμαρά με κορονοϊό τώρα παίρνει τα πατήματά του. Δηλαδή μια ομάδα το χτυπάει στο κέντρο της άμυνας από τον άξονα σε αντεπίθεση κτλ. Εντάξει. Ύστερα θα πω κάτι για τον Ολυμπιακό, το οποίο βλέπω σε πολλές ελληνικές μεγάλες ομάδες. Δεν είναι πλάγια μπακ αυτά επίπεδου Μαρινάκη, Σαββίδη, Μελισανίδη. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουν τον Εραραμπία ένας, δύο εξτρεμάρες ο άλλος, ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ να έχει 3 center for πολύ καλά, εξτρεμ, και να παίζουν με αυτούς τους πλάγιους μπακ. Είναι αυτή τώρα, ο Ολυμπιακός έχει δύο γέρους, καλούς παίκτες αλλά γέρους, και δύο νεότερους με μικρή ποιότητα. Δηλαδή, Βρουσάη κατ' εξαίρεση έπαιξε τώρα εκεί. Ναι. Ο άλλος που ξεκίνησε και τραυματίζει, τι είναι αυτά, μπακ? Οι άλλοι γέροι ανεβαίνουν 30 μέτρα, δεν πάει στα 60 μέτρα. Κορόιδε είναι να πάει στα 60 μέτρα. Θα γυρίσει πίσω. Άρα ο Ολυμπιακός έχει σοβαρό πρόβλημα τώρα εν ώψη μεταγραφικής περίοδου. Αν θέλει να δει ότι πάει ο ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα από κοντά, πού πρέπει να βελτιωθώ? Έχω την εντύπωση στα δύο πλάγια μπακ. Απέτυχε εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις φάσεις. Θα ξεκινήσουμε με το δοκάρι του Δουβίκα. Είναι χαρακτηριστική η φάση πώς θα ρολάρει πάνω στον μπα και θα σουτάρει. Ο χάνει κανονικά. Ναι. Στο δοκάρι. Είναι κίνηση. Και εδώ ζωνούλα είναι. Κοίταξε, και αυτός είναι ανάμεσα. Τους βλέπεις πώς είναι? Ναι. Ανάμεσα. Δεν πάει κοντά ένας και ο άλλος κοντά, που μας έλεγε ο Νίκος. Γιατί Δουβίκας, λέει, Δουβίκας είναι επικίνδυνος, θα κάνει μεταγραφή. Πρέπει να τον προσέξεις. Κατασκοπία του Ολυμπιακού. Δεν θα τον παίξεις έτσι σχέδιο. Είναι σημαντικό αυτό. Η φάση που κερδίζει το πέναλτι ο Βόλος είναι επίσης χαρακτηριστική, γιατί εκθέτει τον μπα με την ταχύτητά του. Ουσιαστικά του κλέβει την μπάλα. Εδώ είναι η φάση και ο Μπα ουσιαστικά τον του βάζει πλάτη και του κάνει το πέναλτι.
Βέβαια, εδώ να πούμε ότι ο Μπάδεν ήταν σε καλή ημέρα, αλλά κυρίως είναι η διάταξη, αυτό που λες, εάν φτάσει ο κεντρικός αμυντικός να πρέπει να μαρκάρει πάνω στη γραμμή τόσο πλάι, η πιθανότερη εξέλιξη είναι αυτή που βλέπουμε τώρα, έτσι. Και με μπουκαλάκι κεντρικό χαφ, πολύ καλό με την μπάλα στα πόδια, αλλά σε μεγάλους χώρους δεν έχει την ταχύτητα, δεν είναι καντέα, ας πούμε, να κυθεί σε τέτοιο σχέδιο. Ο Φορτούνης δεκάρι, ο Καμαρά πιο δεκάρι, έμεινε μόνο στον Μπουκαλάκης, πάρ' το πέναλτι. Mm-hmm. Το σφίριξε ο διαιτητής, καλά έκανε και το σφίριξε, πάρ' το 0-1. Λοιπόν, το γκολ το οποίο σκοράρει ο Ολυμπιακός και ισοφαρίζει σε 1-1 με την αυτοθυσία του Μασούρα. Εδώ εγώ θα έλεγα ότι λειτουργήσε ο Μασούρας με το ένστικτο του center for και όχι του extreme. Έγινε τζόλις, πιο πολύ τζόλις εδώ. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Επικίνδυνο και πήγε κόντρα στη σωματική του ακεραιότητα, γιατί εκεί άμα τρακάρεις με τον τερματοφύλακα, που όπως τράκαρε το παιδί, είναι φάσεις που μπορεί χωρίς να θέλει ο τερματοφύλακα σου κάνει ζημία. Ναι, σωστό, σωστό. Γι' αυτό πήρε και τα εύσημα εδώ ο Μασούρας. Αλλά και... κάνει sprint, φεύγει από τη ζώνη πολύ καλά, από τον mm-hmm. το back και με εκρηκτικά 7-8 μέτρα τον προλαβαίνει. Πολύ δύσκολο γκολ. Ναι. Για μπουχαλάκι που έβγαλε όμως στη σέντρα δεν λες τίποτα. Το λέω γιατί αυτός, mm-hmm. αυτό το κάνει πολύ καλά. Mm-hmm. Ξέρει καλή μπάλα, έχει το πόδι το αριστερό. Ο Μπουχαλάκης είναι πολύ καλός, το μεταφέρει το παιχνίδι του Ολυμπιακού από την άμυνα στην επίθεση με μια μεγάλη πάσα. Ναι. Εγώ μάλλον και με τον Γκαρσία όταν ήταν παίκτης. Του λέω εμένα δεν με φτάνει αυτός, πήγε στον ΠΑΟ. Και η Παοξίδες σε ένα μαγαζί μια μέρα, είχε ένα τείχο εδώ πίσω στην Πολύχνη, παλαιστές, πιάναν την τράπουλα Γιάννη με τα χέρια και τη σχίζανε. Τι μετράω εγώ εκεί και τα λοιπά. Λέει τον Γκαρσία, λέει θάνατος. Μάλλον λέω πίσω πόρτα έχει το μαγαζί. Λέει δεν έχει. Λέω τι, κομματιάστη με, λέω τι να κάνω. Δηλαδή μιλάει τρομερά πράγματα. Ναι, δηλαδή ναι. Ο Χαφ, καλό τη δίνει την μπάλα. Ναι, θέλω να πατήσει περιοχή όπως το Χαριλάου. Να πηδήξει κεφαλιά σε γαϊδούρι, ένα 90 πεδάρα, να κάνει και άλλα πράγματα. Τα κάνει όμως. Αρχίζει και τα κάνει. Αρχίζει και τα κάνει. Ναι, αυτό είναι καλό. Πολύ καλό. Mm. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ευκαιρία που έχει ο Βόλος. Διαμαρτυρήθηκε και επίσημα για ένα γκολ που του ακυρώθηκε. Ουσιαστικά νομίζω ότι γίνεται πολύ λόγο. Φάουλ είναι Γιάννη. Είναι φάουλ γιατί κάνει Γιάννη και προέκταση του ποδιού εδώ. Φτάσαμε στο σημείο. Να είμαι εγώ πάω, να είσαι εσύ Παναθηναϊκός και να ερμηνεύουμε. Ναι. Καταρχήν πάμε τις τάπες. Ναι, πάμε τις τάπες και στη μικρή του περιοχή ο τερματοφύλακας δεν μαρκάρεται. Εγώ σου λέω, βγάλω το τη μικρή περιοχή. Ναι. Αν πάει με το κουτουπιέ, είναι γκολ. Πάει με την τάπα, ο διαιτητής λέει εδώ είναι επικίνδυνο παιχνίδι, είναι και κίτρινη κάρτα. Mm-hmm. Όχι μόνο δεν είναι πέναλτι, είναι και κίτρινη κάρτα. Ναι. Εγώ μπορεί να πάω και εδώ να είναι δική μου η φίλη, αλλά του λέω παιδιά, η δουλειά μου. Δουλειά σας. Αυτό είναι φάουλ. Μαμούλο δεν έχει. Πάει με την τάπα. Σωστό. Τι κάνουμε λοιπόν, τώρα δηλαδή. Αλλάξουμε τον κανονισμό επειδή είναι Ολυμπιακός αντίθετος με εμάς. Να δούμε και το τρίτο γκολ του Ελαραμπή, το 4-1. Είναι το 3-1. Ωραία. Είναι το 3-1. Με το συνδυασμό, το τριγωνάκι που γίνεται εκεί με Μασούρα, Φορτούνη και τελικό αποδέκτη τον Ελαραμπή, ο οποίος είναι σημαντικό. Το ότι είναι και γερό παιδί, δεν έπεσε. Θα μπορούσε κάλλιστα να πέσει. Του τραβάει φανέλα και ο αμυντικός του Βόλου για να τον σταματήσει. Το προλαβαίνει, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Εκεί φαίνεται πόσο ακριβά αξίζει λεφτά ο Ελαραμπή. Φεύγει με ταχύτητα και στο χώρο. Ναι. Άμα το δεις στον δρόμο και πεις, δεν το ξέρεις. Τι παίζει αυτός, center for. Α, θα είναι καλός, θα πω εγώ. Τι καλός που θα είναι στα λίγα μέτρα, στο λίγο χώρο. Και να τον δεις να πετάει στο μεγάλο χώρο. Mm-hmm. Είναι μεγάλη ευλογία ο Μαρινάκης. Τυχερός είναι. Ποιος του τον έφερε εκεί πέρα, ο Καρεμπέ, ποιος του τον έφερε. Νομίζω πως ναι. Τότε δεν τον ξεγέλασε, του έφερε παιχτάρα. Ευλογία μεγάλη. Στα 33 του χρόνια. Λοιπόν. Αλλά 33 είναι αθλητής, δεν είναι σαν και το Βιερίνια το δικό μας. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω στον. Να δούμε και τις κάρτες. Συγγνώμη, να δούμε και τις κάρτες του Ελαραμπή με τα στατιστικά του. Εδώ είναι τα 3 hat-trick που έχει πετύχει ημερολογιακά μέσα στο 20. Κόντρα στη Λαμία, κόντρα στον Ατρόμητο και τώρα κόντρα στο Βόλο. Από εκεί και πέρα θα δούμε μια κάρτα με τα ρεκόρ που έχει ήδη καταγράψει τον 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, τα 2 χρόνια που παίζει στον Ολυμπιακό. Και
τα hat-trick γενικά που έχουμε στην Ελλάδα με πιο πρόσφατο αυτό του El Arabi τα τελευταία χρόνια. Εδώ είναι τα 6 hat-trick με τον El Arabi και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές στην Super League 1. Και Μανούσο βλέπουμε ξανά El Arabi και τον Λουίς Φερνάντεθ του Αστέρα Τρίπολης και τον Μιλοσάβλεβιτς κλπ. Λοιπόν, πάμε τώρα στον... Το μαύρο είδα το 79. Αν τον είχα παρακολουθήσει παιδάκι το μαύρο με Μπάκεβιτς στη δίδυμο και δωμάζω δεκάρι από πίσω στα γεράματα. Χαρδίζω Γλέξ αριστερά, Μίμη Παπαϊωάννου. Μιλάμε για ομαδάρα, ε. Εκείνη η άκρη του μαύρου. Ακριβώς, ακριβώς. Με μαύρο στα καλά του, στα εξτρέμ, πριν το γυρίσει center for, πετούσε. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Έλεγα ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα και πάλι στον Τζόλι. Νομίζω ότι είναι από τα παιχνίδια τα οποία λες ότι τα παίρνει και ένας παίκτης μόνος. Εδώ είναι η εντεκάδα που παρέταξε ο καλή εντεκάδα, με ένα ρίσκο. Με ένα ρίσκο ότι έβαλε τους δύο στόπερ για πρώτη φορά. Είχε το λόγο του βέβαια, γιατί ήθελε δύο παίκτες από την πίσω γραμμή να πάνε το transition γρήγορα, Αγούστο και Μιχαηλίδη. Το πήγανε, αλλά μπλοκαρίστηκαν πολύ στο πρώτο ημίχρονο ο Τζόλης, ο Ζιβκόβιτς ήταν σε πολύ κακή μέρος φιντεύσης. Εδώ τώρα θα αναλύσουμε τον Τζόλη, αλλά πριν αναλύσουμε τον Τζόλη να πάμε σε μια λεπτομέρεια, η οποία πώς χάνει η Τρίπολη το παιχνίδι. Η Τρίπολη την είδε γκόμενα με ένα 55 με κιλάκια, πήγε να φάει τον γκόμενο της Bar Woman που είναι ένα 80. Δεν μπορεί μια κόντι να φάει τον γκόμενο. Δηλαδή ούτε στην ταινία δεν γίνεται αυτό. Τι σημαίνει αυτό, τι θέλω να πω γρήγορα. Είναι 0-0 το μάτς και ο άλλος παίζει με 10 παίκτες. Και τι κάνει η Τρίπολη, το λάθος. Παίρνει την κατοχή. Παίρνει την κατοχή, ανεβαίνει. Την προειδοποιεί 1-2 φορές ο ΠΑΟΚ στην κόντρα επίθεση. Ναι. Ναι, δηλαδή φαίνεται ότι κάνεις κάτι λάθος. Και πηγαίνει και του δίνει χώρο του ΠΑΟΚ και φεύγει ο ΠΑΟΚ και βρίσκει ο Τζόλης σε σχεδόν πιο ανοιχτό χώρο τον ΜΠΑΚ. Ο ΜΠΑΚ στο ένας με έναν δεν προλαβαίνει να γυρίσει και του το πετάει στο πλαϊνό δίκτυ και εκεί τελειώνει η ιστορία. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Μετά η Τρίπολη θα ξανανεύει, την ξαναβρω ανοιχτή ακόμα και με ένα παίκτη λιγότερο γιατί και τα χάφτης Τρυπόλεως, άμα πας στην Τρίπολη, δυο μέρες δεν βγουν από το... Θα σου πω κάτσε ρε φίλε, ήσασταν εκεί με έναν παραπάνω, τι έγινε, πού ήσουν, τι έκανες. Και ο Τζόλης είναι ένας παίκτης ο οποίος αντιμετωπίζεται μόνον με εντολή προπονητή, κλείστου πολύ περισσότερο το πόδι το δεξί όταν κάνει την ανάποδη κίνηση και άστον να φύγει από την εξωτερική με το αριστερό. Θα είναι το πολύ πολύ να σου κάνει μια σέντρα. Το πρόβλημα είναι με τον Ζίβκοβιτς. Αυτοί οι δύο είναι Γιάννη. Αυτοί οι δύο. Ζίβκοβιτς και στην ανάποδη κίνηση με τον Τζόλι. Εκεί αν έχει ένα έξυπνο προπονητή που βάλει μπακ με ανάποδα πόδια, δηλαδή τον αριστερό μπακ δεξιά, τον δεξί αριστερά, να τους κλείσει τα πόδια και να τους πεις εκεί κλείνουμε πολύ και κοντά στα στόπερ να κάνουμε μπλοκ. Αν θέλει να φύγει από την άλλη μεριά του overlap, εντάξει, και εκεί μπορεί να μας κάνει ζημιά, αλλά πιο λίγο. Θα κάνει μια σέντρα, ο ψηλός ο δικός μου θα φαγωθεί με τον στόπερ, με τον Ford, ο στόπερ ο δικός μου, θα τη βρω εκεί την άκρη. Αλλά αν σε βρουν αυτοί στο ένας με έναν, ιδιαίτερα κινήσει ο ένας και στατικός ο άλλος ο Ζίβκοβιτς, μπορεί να πάρουν ένα μάτς όπου να σέρνεται ο ΠΑΟ, να γίνει 2-0 και να βγαίνει η γυναίκα του Γκαρσία μετά, απαράδεκτο, και να λέει για τη διαιτησία. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα αυτός που βαράει τις μπουνιές από κάτω, από πάνω, ιστορίες και τέτοια, να βγαίνει η γυναίκα του και να λέει για τη διαιτησία και ο ΠΑΟΚ και πάει ΠΑΟΚ να πει τη Λάουρα. Λάουρα, βγες να μιλείς για διαιτησία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να κοπεί αυτό το βιολί. Να βγαίνει η γυναίκα του παίκτη. Καλά, εγώ δεν πιστεύω ότι η ΠΑΕ είπε στην σύζυγο του Γκαρσία βγες και πες γιατί. Ναι, κοίταξε, ξέρεις τη γέννη, επειδή το ξέρω το έργο. Ναι. Έρχεται ο Μητσοτάκης Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτοί θέλουν να τα καλά με το Μητσοτάκη για το πάνω κάνα έμφυα, να κάνουν το γήπεδο πιο γρήγορα κτλ. Δεν τον κολλάνε. Παίρνει τον Μπούζο ή τον, ξέρω εγώ, τον ρεπόρτερ ή τον οπαδό. Λέει κράξ το Μητσοτάκη και εγώ κάτσω απ' έξω. Τι λέει ρε φίλε. Πάω γαμαλώσω με το Μητσοτάκη, να έρθει να με συλλάβει,
να μου ρίξει το Facebook που μου το ρίξανε, για να κάνεις εσύ δουλειές εκατομμυρίων και εγώ να έχω το Κόρντομπα. Ρε άντε, φύγε από εδώ πέρα. Θα βγάλεις ανακοίνωση και θα βάλεις τη γυναίκα του Αλουνού, την Κλάραμπελ, την, πώς τη λένε, την Λάουρα, για να γράψει τι. Αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ, σε τι αδικήθηκε. Έδωσε την κουτουλιά, όταν τον έκανε ο άλλος έτσι, ας έπρεπε το Καντουρί να κάνει τον πεθαμένο, να τρώγε την κάρτα ο άλλος. Τι δηλαδή, το καταλαβαίνω, ο Καντουρί τον εκνεύρισε, του δίνει μια, δεν τον βρήκε, εκεί όπου μου δώσει μια, έτσι, μια σφαλιάρα, κάνω ότι με τον πεθαμένο, πάει στο ΒΑΡ, κόκκινη κάρτα, τελείωσε. Έτσι, ακριβώς. Και είπε και ζήτησε και συγγνώμη ο Ελ Καντουρί μετά. Εντάξει, ο Καντουρί είναι. Βγήκε ο Σαββίδης, λέει άντρα κλασίσε και τα λοιπά. Βγαίνει δηλαδή ο άλλος χαζός, ποδοσφαιρικά χαζός, και λέει ναι, άντρας είσαι και τα λοιπά. Αύριο που είναι άντρας, να μπουν στο Καριλάο, να τους κάνει ένα αυτό ο Δελιζήσης, να πούμε, του κάνει αυτό, πάει να του δώσει μια πουνιά, ξέρω εγώ, ο Τζόλακ ή ο αυτός. Άντρας, χάσαμε ένα μηδέν, χάσαμε το πρωτάθλημα επειδή είσαι εσύ άντρας. Λοιπόν, να πάμε να δούμε εμείς τον Τζόλι, γιατί συνεχίζει από την εκείνη τη σεζόν τις εντυπωσιακές πτήσεις. 3 γκολ σε 10 μάτς στη Super League, 2 γκολ σε 4 παιχνίδια προκριματικών στο Champions League, 3 γκολ σε 4 παιχνίδια στο Europa League, 8 γκολ σε 18 συμμετοχές μέχρι τώρα ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ σε ηλικία 18 και είναι για άλλη ετών, δυνατό άκλειστα. Παιδί. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ψεύτικος, πολύ δυνατό παιδί, βορειοϋπηρωτικής καταγωγής είναι η σκούφια του, πιο γερά παιδιά από τα κάτω του πανοράματος τα δικά μας που τα πάμε στις ακαδημίες, γερά πόδια, γερός θώρακας και δυνατά χέρια, βρήκε τα χέρια του, έκρηξη και δουλεύει πάρα πολύ δυνατά, πολύ δυνατά, πολύ ταπεινά δουλεύει. Εγώ δεν είμαι καμιά ομάδα, αλλά όταν βλέπω πετάει γκολ ο Δουβίκας, πετάει γκολ ο Τζόλης και τα λοιπά, λέω αμάν να φύγουν να πάρουν λεφτά τα παιδιά να σωθούν. Είναι μεγάλη ευλογία να τον έχεις. Και έχει Γιάννη ένστικτο, μεγάλο ένστικτο σεντερφόρ, δηλαδή αν του τη φέρεις μέσα έχει τέτοια τελειώματα απίστευτα. Mm-hmm. Απίστευτα τελειώματα. Απίστευτα τελειώματα. Πάμε να δούμε στο πρώτο σημείο που έχουμε την ευκαιρία του Αστέρα με τον Κρέσπη ύστερα από την σέντρα του Γκαρθία. Να πούμε ότι χθες αν εξαιρέσεις τον Παπαδόπουλο, τον τερματοφύλακα, οι υπόλοιποι 10 παίκτες του Αστέρα ήταν Λάτιν, δηλαδή οι Ισπανοί ή Αργεντίνοι. Ναι, ξέρεις τι έγινε. Mm-hmm. Παίξαν 10 εναντίον 11 και πήγε η φύση τους να παίξει κατακτητικό ποδόσφαιρο. Ναι. Άμα ήταν δηλαδή κανένας Αναστόπουλος, κανένας Αλέφαντος, κανένας προπονητής σε άλλος, ο Πογέτο, θυμάσαι. Mm-hmm. Ξέρεις τι έκανε. Τι θες πάω, πάρ' την κατοχούλα σου με ένα παίκτη λιγότερο, σου φύγω εγώ στην κόντρα. Έτσι. Στα center packs ή στις πλάγιες γράμμες, στα center packs ήταν γρήγορα χαμηλά. Ψηλά τα κάνανε τις μονομαχίες. Όπως την πατήσαμε εμείς χθες από το Μουρίνιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το 1-0 του Τζόλι, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που πετυχαίνει τέτοιο γκολ. Δηλαδή ξεκινάει από τη γραμμή, συγκλίνει προς τα μέσα, μπαίνει κάθετα και εκτελεί. Λαϊνό δείχτη. Πλαϊνό δείχτη, εκεί δεν πιάνεται. Και επαναλαμβάνω, το έχει κάνει ήδη πολλές φορές αυτό το γκολ. Όποιος το κλείσει πιο μπροστά, 1,5 μέτρο πιο προχωρή στο στόπερ, και να τον αναγκάσει να φύγει από την άλλη τη μεριά την έξω, μόνο εκεί μπορεί να τον ταλαιπωρήσει. Ναι. Αλλά και εμείς τα λέμε θεωρητικά απ' έξω. Κωστή, άμα ήταν τόσο εύκολο, θα τον είχαν ήδη περιορίσει. Λοιπόν. Να δούμε και τη φάση που κερδίζει το πέναλτι από τον Πασαλίδη. Βάζει πλάτη. Δεν δείχνει τα σεντερφορίσικα DNA που έχει. Ναι. Το βάζει πλάτη πιο κοντός, πιο τεχνίτης και δεν χάνει κοντρόλ. Κοίτα, σκάει πάρα ανάμεσα από τα σεντερφά. Αρκτικός, κοίτα, οπ. Θα φύγει, ναι, και θα την κοντρολά, και θα την κατεβάσει και με το στήρο. Αρτικός, κοντρόλ καλό, τεχνική δηλαδή. Mm-hmm. Την κάνει δικιά του και από εκεί και πέρα ανόητα πέφτει ο Πασαλίδης γιατί έχει άλλους δύο εκεί. Αλλά όταν φτάσει εκεί η ιστορία, το σώμα σου σε κατευθύνει στον αντίπαλο. Δεν το είναι ο άνθρωπος, δηλαδή μακάρι να τον κρατήσει ο ΠΑΟΚ 2 χρόνια ακόμα, να βάλει άλλα 40 γκολ και να πάει στην ευχή της Παναγίας το παιδί να πάρει λεφτά, να κάνει τη ζωή του και να
εξασφαλίσει τα γεράματα του. Και να φτιάξουμε, και, και εθνική ομάδα, έτσι. Πλέον Ζαγαρίτης, Αλεξανδρόπουλος, Τζόλης, Λουβίκας, Μαχαίρας. Πρέπει να φτιάξουμε και μια εθνική ομάδα. Το λέω αυτό γιατί 7 ώρα έχει την κλήρωση για το Μουντιάλ του Κατάρ. Πάμε να μην αδικήσουμε λίγο τον Άρη, έστω στο φινάλε. Ο Άκης Μάτζιος είπε ότι, αν δεν κάνω λάθος, πως αυτό το 2-2 κόντρα στον Ατρόμητο είναι σαν νίκη, κάτω από τις προϋποθέσεις που ήρθε, παίζοντας με 10 παίκτες. Δεν του δώσε πέναλτι, η πρώτη κάρτα του Ρόστεν ήταν, δεν δίνει στο Μανούσα, του λέει δηλαδή ο Ευαγγέλου, είσαι εδώ, μην κουνιέσαι πολύ, μην μου θες πρωτάθλημα, κάτσε τρίτος, τέταρτος και τελείωσε το έργο. Έκανε μια σωστή κίνηση. Εγώ περίμενα να βγάλει τον Γκαρσία. Γιατί ο Γκαρσία είναι ντεφορμέ στα τελειώματα κτλ. Εντάξει, αυτός έβγαλε τον Γκάμα. Με την αποβολή για να βάλει στόπερ. Έναν από τους δύο θα βγάζει, εντάξει. Επειδή ο άλλος έχει καλύτερα τρεξίματα. Ναι. Πάμε να δούμε τις δύο φάσεις. Είναι η φάση του πέναλτι με το χέρι του Ρόους. Εδώ νομίζω ότι πιο πολύ κουβέντα γίνεται για την πρώτη κίτρινη του Ρόους. Εδώ, ας στιγμή που δίνει παράβαση και χέρι μέσα στην περιοχή, είναι αυτομάτως και κίτρινη κάρτα. Εγώ πάλι είμαι αντίθετος σε τέτοιες μεθόδους από τα στόπερ. Δηλαδή, εμένα τα center back μου αρέσει να μην γυρίζουν πισινό, έτσι, ναι, ούτε back. Άμα γυρίσει το πισινό, με συγχωρείς, έτσι και κάνει, εγώ μια μέρα θα πλακωθεί με τον Νέτο στο ΠΑΟΚ Άρης 4-1. Mm-hmm. Του λέω, είσαι αδερφή του Ελέους που πας έτσι. Μα εγώ είμαι Βραζιλιάνος. Ρε, δεν πηγαίνει έτσι, του λέω. Έτσι σου έδωσε ο Καλόπουλος στο πέναλτι. Σε είδε πέναλτι, είναι πέναλτι, του λέω. Yeah. Γιατί υπήρχε μια διαμάχη, είναι πέναλτι. Όταν πας έτσι. Ναι, εντάξει, αλλά εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα και θα τελειώσω. Αυτό δεν πήγε να το δει στο βάρο, Ευαγγέλιο. Ναι, δεν πήγε, όχι. Όταν γίνεται το 2-2 του Άρεως, που έρχεται ο Σάσα από τα μπακ και μπαίνει, είχε κολλήσει σαν την αράχνη, να πούμε, ο Βαρίστας. Πώς πάει η αράχνη και φτιάχνει τον ιστό, είχε κολλήσει εκεί, να δει βγήκε δεν βγήκε η μπάλα. Σημαίνει ότι Άρη έφτασε στο ταβάνι σου, δεν είσαι στην αυτή των αποφάσεων των μεγάλων να τυχωθείς, μέχρι εκεί είσαι, σου δένει το μήνυμα και στη Λάρισα ο Καραντώνης, εκεί. Τρίτος, τέταρτος, δεν πας παραπάνω. Και έχει ΠΑΟΚ τώρα, ε. Τώρα έχει ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και τώρα σκέφτεται ήδη Να δούμε όσο σχολιάζεις και την φάση που ζητάει πέναλτι στην ανατροπή του Μάνου. Το θέμα είναι αν έχει εδώ υπάρξει στην αρχή της φάσης επιθετικό φαουλ, γιατί εδώ νομίζω ότι είναι ένας περιπτώσεις που λέμε ότι βάζει πλάτη ο επιθετικός τον αμυντικό και πρόθεση να μην υπάρχει μόνο με τη φόρα, έτσι. Ναι, δεν είναι να το έχεις. Ναι. Εδώ τώρα, αν την πήρε την μπάλα με το κουντουπιέ, την μπάλα δηλαδή, πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό, αν μπορέσουμε. Εδώ είναι πέναλτι. Τον βγάζει από τη φορά του. Ναι. Η άλλη φάση είναι το έργο. Εδώ νομίζω ότι μπορεί να δοθεί φάουλ γιατί πάει και με τα δύο πόδια. Δεν ναι. έχει πρόθεση να χτυπήσει, αλλά τον βρίσκει. Ναι, σωστά. Λοιπόν. Και δεν πάει με το καλάμι. Αν πήγαινε με το κουντουπιέ, αυτά μου τα μάθαινε ο σχολεμένος ο πατέρας μου, πήγαινε ναι. να λέει με το κουντουπιέ, μου λέγανε. Πήγαινε, την έπαιρνε την μπάλα, τον σήκωνε τον άλλο και ήταν γερό παιδί, ας πούμε, και μπακ εκεί τότε. Αν την πάρεις με το κουτουπιέ, τίποτα. Αν βάλεις καλάμι, φάου. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν μπορούσε να το δώσει το φάου και μετά, αφού δεν το έδωσε βέβαια, έπρεπε να δώσει τον πέναλτι. Λοιπόν, θα σου πω κλείνοντας κάποιες έτσι από τις πολλές ερωτήσεις που έχουν έρθει. Ο Γιώργος από Κρήτη, ποιον θεωρείς εσύ και εγώ το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ελλάδα, νομίζω στην παρούσα φάση θα συμφωνήσουμε στον Τζόλι. Ο Τζόλης ταλέντο, ναι. Mm-hmm. Ο Παναγιώτης από Πειραιά, άποψη για το Ολυμπιακό Σπόρτο. Ολυμπιακό Σπόρτο, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να το πάει συντηρητικά, με πολλά χαφ, πώς πήγε ο Μπόλωνη, mm-hmm. να το πάρει 1-0. Μάλιστα. Ο Κυριάκος από Θεσσαλονίκη, αν θα ανανεώσει ο ΠΑΟΚ το συμβόλαιο του Τζόλη. Νομίζω ότι το έχει ανανεώσει. Mm-hmm. Εμείς είναι βαλερίτρα. Ναι. Μπορεί να τον πουλήσει όσο θέλει. Δεν έβαλε ρήτρα, είτε μια σχέση καλή και του μάνατζερ και υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Ναι. Ο Ιορδάνης από Καλυθέα, τι φταίει για το κακό πρόσωπο της ΑΕΚ, νομίζω το αναλύσαμε νωρίτερα. Ναι. Ο Νίκος από Ηράκλειο, αν συμφωνείτε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τα καλύτερα ταλέντα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Και ο Κώστας από Αμπελόκηπους, ποιος είναι κατά τον Ραπτόπουλο ο καλύτερος Έλληνας προπονητής. Έλληνας. Ναι. Ο Δόνης. Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά θα κλείσουμε για σήμερα. Θα προλάβουμε, Γιώργο, να παίξουμε highlights ή όχι. Προλαβαίνουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε επίλογο κάπου εδώ. Θα δούμε για όσους παρακολουθούν μέσω τηλεόρασης και όχι μέσω YouTube επιλεγμένα στιγμιότυπα από τα σημαντικότερα παιχνίδια που είχαμε το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Και εμείς, πρώτα Θεός Κωστή, θα είμαστε και πάλι αύριο εδώ στις 6.